οδηγός του λεωφορείου δεν πήγε να πάρει τα παιδιά από τον Εχώρη και από Καταράχτη. Αυτόματα βέβαια αυτός ο οδηγός είναι, θεωρείται σαν επινοικίαση από το χτέλ το υπεραστικό. Επομένως εμείς έχουμε υπογράψει τη σύμβαση με το υπεραστικό χτέλ και όχι με αυτόν τον οδηγό. Αύριο λοιπόν καλούνται αυτοί το υπεραστικό χτέλ, ο οδηγός και ο διευθυντής του σχολείου της Καλλιμασιάς, ούτως ώστε να έρθουμε σε μια συνεννόηση να δούμε τι θα γίνει, γιατί πραγματικά δημιουργείται κι άλλο κενό εκτός από τα 12 που είχαμε και είχαμε προκηρύξει. Τώρα, κύριε Βρουλή, είναι δεδομένο ότι με το υπεραστικό χτέλ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εάν φτάσετε στο σημείο να κηρυχθεί έκτοτος ο ανάδοχος του έργου που είναι το υπεραστικό χτέλ, υπάρχει εναλλακτική? Κοιτάξτε, πραγματικά είναι δύσκολη η θέση μας, γιατί πρέπει να βρούμε λύση για τα παιδιά. Δεν φταίχνουν ούτε τα παιδιά ούτε οι γονείς να ταλαιπωρούνται. Όμως δεν υπάρχουν διαθέσιμα μέσα για μεταφορά. Η άλλη λύση είναι να μεταφέρουν οι γονείς παίρνοντας ένα υποτυπώδες ποσό, το οποίο δεν είναι και αυτό πραγματική λύση σωστή. Γι' αυτό τους καλούμε να δούμε τι θα γίνει. Θα έρθουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, θα έρθουν τα λεωφορεία, το χτέλ το υπεραστικό, θα έρθει ο οδηγός και ο διευθυντής του σχολείου με τους γονείς από την Καλλιμασιά, να δούμε τελικά να βρούμε κάποια λύση, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πρόβλημα. Ενδιαφέρον πέραν από το υπεραστικό χτέλ και το μεταφορικό έργο δεν έχουν επιδείξει ιδιώτες? Οι ιδιώτες είναι αυτός που έχει λεωφορεία, ο κ. Μπουλάς, ο οποίος όντως έκανε αυτή τη γραμμή, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει. Τώρα, εάν δοθεί αυτή η γραμμή μόνο και στον Μπουλά απευθείας, ίσως βρούμε κάποια λύση. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το ξέρω παρά μετά τη συνάντηση αύριο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα 12 δρομολόγια... Τα υπόλοιπα 12 δρομολόγια, ευτυχώς τα 5 βρήκαν ανάδοχο, οπότε είμαστε ικανοποιημένοι. Στα 6 ψάχνουμε μια άλλη λύση πάλι, ένα μικρό βανάκι, να δούμε αν και κατά πόσο εξυπηρετεί, να μπορέσουμε να τους να υλοποιήσουμε δηλαδή όλο το πρόγραμμα, να μην έχουμε αυτά τα κενά. Βανάκι το οποίο ποιος θα το... Αυτό θα κάνουμε συμφωνία με κάποιον που έχει βανάκι.